να επιτρέψει την εξαγωγή των κοιμηλίων και να στηρίξει τις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστικής πρωτεύουσας για το 1997 με την έκθεση «Θησαυρή του Αγίου Όρους». Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 21 και 22 Ιουνίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και θα διαρκέσει 6 μήνες. Παρουσιάζει 1500 εκθέματα, αντικείμενα τέχνης αλλά και καθημερινού βίου, σε 6 αίθουσες συνολικής επιφάνειας 1600 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει 4 βασικές ενότητες. Τους κοιμηλιακούς θησαυρούς, τον καθημερινό βίο και τη λατρεία, την αρχιτεκτονική, τη φύση και το περιβάλλον. Ο Άγιον Όρος αποτελεί την πιο πλούσια σε ποιότητα και ποσότητα ελληνική περιοχή με έργα βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης. Η αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική σημασία τους είναι σπουδαιότατη και τα μνημεία της ζωγραφικής, της γλυφτικής, αρχιτεκτονικής είναι μοναδική πολιτιστική θησαυρή όχι μόνο για την Ορθοδοξία και τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι ότι ο πλούτος των κοιμηλίων διαφυλάχθηκε κατά τον αρτιότερο τρόπο από τον Ορθόδοξο μοναχισμό. Μια χιλιόχρονη μοναχική πολιτεία, ένας κόσμος ζών και δημιουργικός, που καλλιεργεί το πνεύμα, αναπαύει την ψυχή και βιώνει την ουσία της Ορθοδοξίας. Ένας κόσμος που ζει θεοκεντρικά και στη χιλιόχρονη ιστορική διαδρομή του είχε και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την πνευματικότητα. Η ζωή των μοναχών και τα έργα τους είναι δημιουργήματα αυτής της πνευματικότητας. Οι κοιμηλιακοί θησαυροί αντιπροσωπεύουν 22 κατηγορίες έργων. Συγκεκριμένα, μνημιακή ζωγραφική, φορητές εικόνες, εικονογραφημένα χειρόγραφα, αμφίβολα, χάρτινες εικόνες, έργα βυζαντινής γλυπτικής, έργα νεοελληνικής γλυπτικής, ξυλόγλυπτα, έργα κεντητικής, έργα μικροτεχνίας, κεραμικά, αντιμίνσια, έγγραφα ελληνικά, έγγραφα οθωμανικά, έγγραφα σλαβικά, έγγραφα ρουμανικά, σφραγίδες μονών, χειρόγραφα ελληνικά, χειρόγραφα σλαβικά, χειρόγραφα γεωργιανά, μουσικά χειρόγραφα, παλέτυπα. Ο μοναστικός βίος ανέκαθεν ήταν ταυτισμένος με τον καθημερινό κόπο, την εργασία, το διακόνημα αλλά και την προσευχή. Η συγκεκριμένη ενότητα θα κινηθεί σε όλο το εύρος της μοναστικής ζωής, το οποίο πολλές φορές θα μας εντυπωσιάζει με τις δραστηριότητες που περιέλαβε στη διαδρομή του. Οι ιστορικές, εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες αποτέλεσαν παράγοντες που επέδρασαν καθοριστικά στη συνεχή εξέλιξη και δημιουργία μεγάλης ποικιλίας αρχιτεκτονικών μορφών. Με αξιόλογες κατασκευαστικές λύσεις και σημαντικά αισθητικά αποτελέσματα, τα κτίσματα έχουν ενταχθεί αρμονικά στο περιβάλλον και συχνά εκφράζουν πρωτοπόρες τάσεις της εποχής τους. Μέσα από φωτογραφικό σχεδιαστικό υλικό, καθώς και μακέτες αγιορητικών αρχιτεκτονημάτων, αναδεικνύεται η ποικιλότητα και η μεγάλη πυκνότητα των αρχιτεκτονικών ρυθμών που φιλοξένησαν κατά τη διάρκεια της χιλιόχρονης πορείας της τη μοναστική ζωή των Άρτων. Η πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Όρους δεν περιορίζεται μόνο στα θαυμάσια αρχιτεκτονήματα και τα μοναδικά κοιμήλια των ιερών μονών, σκητών και κελίων, αλλά εκτείνεται και στο απαράμιλο φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους. Για την έκθεση επιστρατεύτηκε πλήθος ειδικών επιστημόνων. Η μουσιολογική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλήθος των εκθεμάτων, τις δυνατότητες τεκμηρίωσης, προβολής και αναπαραγωγής, σκοπό έχει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος οικείου στον προσκυνητή του Άθο, αλλά παρθένου και μοναδικού σε όσους δεν είχαν την ευκαιρία να ψάξουν στην πραγματικότητα, που θα έχουν έτσι την ευκαιρία να βιώσουν την ψευδαίσθηση της επίσκεψης στο περιβόλι της Παναγίας. Μάλιστα, όλο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και τον τύπο, μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία όλοι γνωρίζετε πόσο πολύ έχει απασχολήσει τον τόπο. Ερωτώ το Υπουργείο Οικονομικών,
και ρωτώ την κυβέρνηση και ρωτώ τον Πρωθυπουργό, που ήταν και υπουργός και εθνικής οικονομίας και οικονομικών και βιομηχανίας και γεωργίας, δηλαδή έχει περάσει από τα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία από τα οποία εξαρτάται μια χώρα. Γιατί διατηρείται αυτός ο νόμος ακόμα, ο 1083? Πολλοί με ρωτούν γιατί δεν λέω τίποτα ότι ήταν δικό μας θέμα που το ξεκινήσαμε εδώ και 4 χρόνια σε τόσες τηλεοράσεις της χώρας. Οι παροιμίες λένε κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Δεν με ενδιαφέρει από προσωπικής πλευράς. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι ο τόπος ταλανίζεται. Έχουμε αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Έχουμε αποφάσεις εφετείων. Έχουμε ξεκάθαρες υποθέσεις όπου οι τράπεζες καταλίστεψαν και διέλυσαν ανθρώπους. Σήμερα συμπτωματικός ήρθε κάποιος ο οποίος με ένα ξενοδοχείο του Πειραιός, 40 εκατομμύρια πήραν οι άνθρωποι, 250 εκατομμύρια έχουν πληρώσει, 1 δις χρωστούν. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτή 3-2, μου κάνει την εντύπωση ως προς το εξής. Ήθελα να ξέρω, οι δύο μειοψηφίσαντες αεροπαγείτε, τόσο άμυροι μιας πραγματικότητος είναι. Αριθμούς, απλούς αριθμούς, δεν μπορούν να υπολογίσουν. Αλλά και τώρα που το παρέπεψαν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ερωτώ την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, θα δικάσει βάσει δικαίου, βάσει αριθμών, βάσει συνειδήσεως, ή ότι η κυβέρνηση και όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να συνεχίζουν να διαλύουν τον τόπο θα πιέσει να δικάσουν? Θα παρακολούσε ιδιαίτερος τους αεροπαγίτες, οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι να σώσουν τον τόπο, διότι εάν η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι, αποφανθεί βάσει δικαίου, διότι η απόφαση 289 της Νομισματικής Επιτροπής είναι αντισυνταγματική ξεκάθαρα όσον αφορά το άρθρο 43 παράγραφος 2. Θυμόσαστε ότι πολλές φορές έχω επανέλθει σε αυτό το νόμο. Πολλοί τηλεθεατέ από τηλεφόρο μου είπαν, μα επιτέλους σε αυτό το θέμα θα επανέλθω και θα επανέρχομαι μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτή η μεγίστη καταστροφή του τόπου μετά την καταστροφή του 1922. Εδιελήθη ο τόπος, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν γνωρίζετε. Η καταστροφή η οποία έχει επέλθει από το νόμο αυτό της Νέας Δημοκρατίας του Έβερτ από το 1980, έχουμε μέσα του 1997, 17 ολόκληρα χρόνια εδιελήθη ο τόπος, και όμως κάποιοι είτε θέλουν να λέγονται ανώτατοι δικαστικοί, είτε θέλουν να λέγονται υπουργοί, είτε θέλουν να λέγονται πρωθυπουργοί και κυβέρνηση, εμένουν σε κάτι το οποίο εκ της αποδεικτικής διαδικασίας της πρακτικής του εφαρμογής εδιέλυσε την ελληνική βιομηχανία, εδιέλυσε την ελληνική βιοτεχνία, εδιέλυσε τα ελληνικά ξενοδοχεία, εδιέλυσε τους γεωργούς, εδιέλυσε τους κτηνοτρόφους. Αλλά όχι μόνον, εδιέλυσε απλούς ανθρώπους, τους κατέστρεψε τα σπίτια, τους έστειλε φυλακή, ανθρώπους οι οποίοι δανειστήκανε ούτε κάνανε 1 εκατομμύριο για να βάλουν το κεφάλι τους κάτω από μια στέγη, χάσανε και τη στέγη και τα λεφτά τους που μια ζωή δουλεύανε για να αποκτήσουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ήθελα να ξέρω, εσύ κύριε Υπουργέ Παπαντονίου και εσύ κύριε Σημίτη, τόσο δύσκολο σας είναι να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα και αντρίκια και ξεκάθαρα να πάρετε μια θέση και να πείτε πράγματι έτσι είναι? Δεν μπορεί το 1 εκατομμύριο, κύριε Σημίτη και κύριε Παπαντονίου, να γίνεται στην εφορία 11.800 μετά από 30 χρόνια και αυτό το 1 εκατομμύριο στις τράπεζες να γίνεται 32 δισεκατομμύρια. Και εσείς, κύριε ανώτατη δικαστέ, ήθερα να ξέρω βάσει ποιου σκεπτικού μειοψηφείτε? Διότι αν εσείς οι δύο, δεν ξέρω ποιοι είστε, ούτε και με ενδιαφέρει. Ούτε και με ποσός με ενδιαφέρει. Αλλά είσαστε ανώτατη δικαστική. Εάν εσείς δεν είχατε μειοψηφίσει και έβγαινε παμψηφί από τους 5 αεροπαγίτες αυτή η απόφαση, και όχι με αυτό το, αν θέλετε, τέχνασμα θα έλεγα, έπρεπε ξεκάθαρα
πώς αντικρούεται το γαζί. Πώς αντικρούεται το 43 παράγραφος 2 του συντάγματος που λέει ότι εις ειδικάς περιπτώσεις μόνον ειδικού θέματος και λεπτομεριακού χαρακτήρος μπορεί η Βουλή να εξισοδοτήσει συλλογικό όργανο της διοικήσεως, όσοι είναι η Νομισματική Επιτροπή, να πάρει μια τέτοια απόφαση, η οποία έχει ισχύ νόμο, δηλαδή όσοι είναι οι 289, αλλά αυτό το δικαίωμα δεν μετατίθεται, δεν μεταβιβάζεται. Και η 289 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, μία και μόνον, η οποία παραβαίνει τον νόμο, διότι λέει με αποφάσεις, η νομισματική διαποφάσεων και μη τηρουμένου και του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, διότι έπρεπε να έχουν βγει οι διευκρινιστικοί εγκύκλοι της Τραπέζης της Ελλάδος, τα λέω και θα τα ξαναλέω, για να αποδείξω τη σκοπιμότητα και μόνον κρύβεται πίσω την υπόθεση, ότι κατ' εντολήν έγινε ό,τι έγινε για να διαλυθεί οικονομικά ο τόπος. Επαναλαμβάνω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα ξεκάθαρα, το λέει ο Γαζής στη γνωμοδότησή του από το 92 ότι είναι αντισυνταγματικό σε τρία σημεία. Πώς το αντιπαρήρθατε, κύριοι ανώτατοι δικαστέ, κύριε αεροπαγίτε, αυτό το κολοσσιαίο θέμα, τη μη τήρηση του νόμου, του γράμματος του νόμου, τη μη τήρηση του άρθρου 6, την αντισυνταγματικότητα της 289 και το επιχείρημα αυτό, το οποίο εν πάση περιπτώσει, δια του οποίου το παραπέμψατε στην Ολομέλεια. Κυρίες και κύριοι, εάν δεν καταργηθεί αυτός ο νόμος και αν εσείς οι λοιποί αεροπαγείτε ξαναβγάλετε καμιά απόφαση σαν την 27 το 1988, πιεζόμενοι από την κατάσταση αυτή, την κυβερνητική, δηλαδή δια να ικανοποιηθεί τι, ή το τυχόν λάθος, αλλά δεν μπορεί να είναι λάθος επί 17-8 ολόκληρα χρόνια, ή η εντολή έξωθεν που αποδεικνύει το πρακτορυλίκι, εάν εσείς κύριε έχετε υποκύψει και θέλετε να εξουθενώσετε και να αποδιαλύσετε και να αποκαταστρέψετε τον τόπο, τότε φοβούμαι ότι η ιστορία, τα ονόματά σας κύριε αεροπαγείτε, θα τα γράψει με πολύ μελανά γράμματα. Εγώ προσωπικώς, επειδή ένα πράγμα μου αρέσει, το συμφέρον του τόπου και του ελληνικού λόγου και τίποτα άλλο, και το έχω αποδείξει αυτό, προσωπικώς τίποτα δεν με ενδιαφέρει, θα παρακολουθήσω με μεγάλη λεπτομέρεια, θα μάθω ποιοι είναι οι αεροπαγίτες αυτοί, θα σας στείλω όλο το σκεπτικό αυτό με λεπτομέρειες και δει το αριθμητικό σκεπτικό, διότι φοβούμαι ότι εσείς οι αεροπαγίτες και οι δικαστές έχετε πάρει διαζύγιο με τους αριθμούς και με τα μαθηματικά, να καταλάβετε ότι οι φράσεις «δύο άνθρωποι χρωστούν» δεν επαρκεί, διότι ο ένας μπορεί να χρωστάει μερικά δισεκατομμύρια και ο άλλος να χρωστάει μερικές χιλιάδες. Όσον αφορά λοιπόν τις φράσεις, δεν βγαίνει άκρη. Πρέπει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ιδιαιτέρως σας εκλυπαρώ, να πάρετε έναν καθηγητή των μαθηματικών, να μαζευτείτε σε μία αίθουσα, να βάλετε ένα μαύρο πίνακα και να σας αναλύσει αυτός ο μαθηματικός, αν θέλετε καλέστε και εμένα σας το κάνω αυτό, εύκολο είναι, τι θα πει η μαθηματική απεικόνηση αυτών των φράσεων ότι η Νομισματική Επιτροπή διαποφάσεών της δύναται να επιτρέπει εις τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τον άνευ χρονικού ή άλλου περιορισμού εκτοκισμό των εν καθυστερήσει τόκων. Και αφού συνειδητοποιήσετε αριθμητικός εις το μαυροπίνακα, δεν βλάπτει, και ο Σοκράτης έλεγε γυράσκω αηδασκόμενος, δεν βλάπτει κι εσείς τώρα στα γεράματα να μάθετε μερικά αριθμητικά στοιχεία επάνω σε αυτά τα οποία δικάζετε. Και τότε θα σας παρακαλούσα, όταν αυτό το καταλάβετε, διότι είναι θέμα να το καταλάβετε, να φέρετε τον εαυτό σας στη θέση αυτών, παραδείγματος χάρη όπως ανέφερα προηγουμένως για αυτό το ξενοδοχείο, να έχει δανειστεί κάποιος 40 εκατομμύρια, να έχει πληρώσει 250 και να χρωστάει ένα δισεκατομμύριο, και αυτή να είναι κόποι και μόχθη γενεών και οικογενειών. Και βεβαίως αυτά τα χρήματα, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά είναι νούμερα στα χαρτιά με τα οποία διαλύεται ο τόπος. Λυπούμε κύριε Παπαντονίου, αλλά είσαι πολύ μικρός των περιστάσεων. Έπρεπε να
εισάγεις μια πρόταση στη Βουλή της καταργήσεως αυτού του επέσχυντου νόμου του 1980, εσύ δε κύριε Τσοβόλα, ο οποίος είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, συνέπραξες με αυτό το νόμο. Όταν συζητήσαμε, κατάλαβα ότι δεν έχεις ιδέα από το θέμα. Τώρα πλέον όμως πρέπει να το ξέρεις και πρέπει να έχεις το θάρρος, εάν πράγματι δεν άγεσαι και δεν φέρεσαι κι εσύ από ξένα συμφέροντα εις βάρος του τόπου, να πεις ναι, ήμουν υπουργός οικονομικών, συνέπραξα με αυτό εν αγνίω μου ή εκλάθος μου, αλλά τώρα αντιτίθεμαι και προτείνω την κατάργηση αυτού του νόμου. Ο πρώτος που θα χειροκροτήσει θα είμαι εγώ και θα σου δώσω και συγχαρητήρια. Θα μου πεις, τι σε ενδιαφέρουν τα συγχαρητήρια τα δικά μου. Αυτό είναι βέβαιο. Κυρίες και κύριοι, κατόπιν αυτού του υποχρεωτικού πλέον για μένα, για τη συνείδησή μου, αν θέλετε, επαναφοράς του προβλήματος του νόμου 1083 και τις 289 αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής, είναι πολλά. Πρέπει εδώ να σας πω ότι ο κύριος Πάγκαλος, θυμόσαστε την άλλη φράση για ποιο, ότι δεν έχει εισέτη απαντήσει, ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών απήντησε στο έγγραφο το οποίο του έστειλα τότε για το θέμα της δίκης των 6 και των απορρίτων εγγράφων, τα οποία δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν οι κατηγορούμενοι κατά ρητήν απέτηση του Άγγλου πρέσβειος. Ο Άγγλος πρέσβης, η Αγγλική πρεσβεία δεν απήντησε εισέτη, ούτε η Γαλλική πρεσβεία. Ευχαριστώ τον κύριο Πάγκαλο για την απάντηση που μου έδωσε. Θα ανταπαντήσω όμως, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, διότι η απάντηση ναι μεν έχει μια λογικοφάνεια, αλλά υπάρχουν κι άλλες λεπτομέρειες. Καταρχήν, στο σημείο αυτό που λέτε στο γράμμα σας, ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχει φάκελος για τη δίκη των 6, αυτό και μόνο είναι απαράδεκτο. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει φάκελος για τη δίκη των 6? Εντουφεκίστηκε ο πρωθυπουργός της χώρας, οι υπουργοί, ο αρχιστράτηγος, και δεν υπάρχει φάκελος για αυτό το πράγμα στο Υπουργείο των Εξωτερικών? Αυτό για μένα είναι πρωτάκουστον. Αλλά βάσει τόση πολύ λεπτομερός, λέω τώρα από τηλεοράσεως ότι ξανά σας ευχαριστώ που μπήκατε στον κόπο και δώσατε την εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν έστω αυτή την πρόχειρη έρευνα εις τους φακέλους του Υπουργείου. Θα σας απαντήσω, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ δύσκολο και λεπτό το θέμα για να απασχολήσω σήμερα εσάς, διότι πρέπει να ξέρουμε πολλά περί της μικροασιατικής καταστροφής. Αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι το Υπουργείο εισχολήθη, ο ίδιος ο Υπουργός εισχολήθη και απήντησε, και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ θετικό. Στα 5 λεπτά πριν το διάλειμμα που μας μένουν, θα κάνω την εισαγωγή εις το θέμα που θα μας απασχολήσει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, και το θέμα αυτό είναι γεωργικών, είναι κτηνοτροφικών, είναι βιομηχανικών και είναι το υπαρθυμόν ένα πρόβλημα του κόσμου σαν κινητήριος δύναμη εκβιαστικής πολιτικής προς χώρες και λαούς, και το θέμα αυτό λέγεται σόγια. Εις το παρελθόν, κύριε και κύριοι, έχουμε κάνει 2 εκπομπές πριν 2 χρόνια και αναλύσαμε λεπτομερώς τι είναι αυτή η υπόθεση σόγια. Όλοι θα την έχετε ακουστά, όλοι θα την έχετε πιθανώς φάει σε αυτά τα καταστήματα που πουλάνε υγιεινές τροφές τροποντινά. Όσοι έχετε σχέση με ζώα και κτηνοτροφία και ζωοτροφές, θα ξέρετε ότι η βάση σήμερα των πρωτεϊνών της διατροφής των ζώων και σε πολύ μεγάλο μέρος έμεσα του ανθρώπου είναι η σόγια, που είναι το μοναδικό φυτό στον κόσμο μαζί με το λούπινο, το οποίο είναι επίσης εύκολο να καλλιεργηθεί στην πατρίδα μας. Παλιά το καλλιεργούσαν πολύ και πρωτίστως και οι αρχαίοι. Αυτά τα 2 φυτά στον κόσμο είναι εκείνα τα οποία έχουν πάνω από διπλάσιες πρωτεΐνες
ή στους καρπούς τους από ότι τα υπόλοιπα ψυχανθεί, όπως είναι φερυπή, το φασόλι, οι φακές και ούτω καθεξής. Το ρεβίθι. Τη σόγια, κυρίες και κύριοι, το πρώτον ο Θεός την έδωσε στα υψίπεδα εκεί μεταξύ Ινδιών και Κίνας και θεωρείται ιερών φυτών. Οι Κινέζοι από τότε αντιλήφθησαν την τεραστία σημασία του χωρίς να ξέρουν τις λεπτομέρειες εκ της πρακτικής εφαρμογής, δηλαδή διατρεφόμενοι με και άνευ σόγιας έβλεπαν τη διαφορά. Οι Κινέζοι έχουν επιβιώσει δια της σόγιας, διότι το ρύζι τους έδινε την ενέργεια και η σόγια τους έδινε τις απαραίτητες πρωτεΐνες. Και μάλιστα ένας αυτοκράτορο Κινέζος πριν χιλιάδες χρόνια, αφού εντόπισε την τεραστία σημασία αυτού του φυτού, έγινε ιερό φυτό και γινόταν κάθε χρόνο μεγάλη ιεροτελεστία και έβγαινε ο ίδιος ο αυτοκράτορ και έσπερνε τους σπόρους της σόγιας που εκράτησε την Κίνα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια των κατοίκων στη ζωή. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαβλέψαντες πλέον επιστημονικώς το τεράστιο ρόλο που μπορεί να παίξει η σόγια και πήραν τη σόγια, την εκαλλιέργησαν στην Αμερική και πάρα πολλά εργαστήρια, αμέτρητα εργαστήρια, όπως και σήμερα ακόμη, ασχολούνται με το θέμα της σόγιας εις την εφηρμοσμένη έρευνα και αναπτυξιακή τεχνολογία, εις το θέμα πρωτίστως διαφοροποίησεως των ποικιλιών, της γενετικής δηλαδή, για να φτιάξουν υβρίδια τα οποία είναι πιο ανθεκτικά και ούτω καθεξής. Τελευταίως έγινε και μεγάλος θόρυβος μάλιστα για την υπόθεση του κλονισμού διαφόρων ποικιλιών σόγιας για να είναι ανθεκτικές εις τα ζυζανιοκτώνα κτλ. Αυτή η διαδικασία είναι το υπαρθυμόν ένα θέμα σήμερα στην ανθρωπότητα. Για όσους δεν το ενθυμούνται, το έχω ξανά αναφέρει, η Γερμανία έχασε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από έλλειψη ζωοτροφών και η οποία έλλειψη ζωοτροφών είχε την βασική της αιτιολογία στην έλλειψη σόγιας, διότι λόγω πολέμου η Γερμανία δεν μπορούσε να εισάγει σόγια διότι ήταν αποκλεισμένη. Η έλλειψη σόγιας έφερε έλλειψη πτηνών και χοιρινών, που ήταν η βασική εύκολη αναπαραγωγή πρωτίστως παραγωγής κρέατος, δηλαδή, διότι ο φαντάρος, κυρίες και κύριοι, κακά τα ψέματα, άμα δεν φάει πρωτεΐνα, δεν μπορεί να ανθέξει στις κακουχίες, και πείνασε η Γερμανία και σήκωσε τα χέρια. Υπάρχουν οι μελέτες που τα αποδεικνύουν αυτά, τα λένε οι ίδιοι οι Γερμανοί. Και αυτά δυστυχώς το ελληνικό κράτος το έχει θεωρήσει πάρα πολύ σοφόν και σκόπιμον να μην τα έχει αναφέρει όχι μόνο στον ελληνικό λαό, να μην διδάσκονται καν εις το σχολείο, ούτε καν εις την ανωτάτη γεωπονική. Η σόγια μάλιστα επί πάρα πολλά χρόνια ήταν ουσιαστικά απειγορευμένη εις την Ελλάδα και έτσι ο Ανδρέας Παπανδρέου αναγκάστηκε κάποτε εις το Κίλελερ, τα πρώτα χρόνια της προηγωή του πασοκικής ας πούμε ελπίδας, η οποία ήταν φρούδες βεβαίως, να πει ότι τόσα χρόνια απαγορευόταν η καλλιέργεια της σόγιας, τώρα εμείς θα το επιτρέψουμε. Και έγινε, κυρίες και κύριοι, κατά τέτοιο τρόπο αυτό θα το επιτρέψουμε, που το θάψανε ανεπιστρεπτή για να απογοητευτεί τελείως ο Έλλην γεωργός και γενικώς η διαδικασία, που θα σας αναφέρω ακριβώς μετά τι γίνεται σήμερα στην πατρίδα μας, ακριβώς μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σταματήσουμε για λίγο και θα επανέλθουμε μετά. Σάββατο 21. Μάλιστα. Ήμουν την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε στη Θεσσαλονίκη για μια εκπομπή εκεί που έχω κάθε 15 σε μια τηλεόραση της Θεσσαλονίκης και εθεώρησα σκόπιμο να κάνω το γύρο για να ενημερωθώ από τους απλούς ανθρώπους, από τα χωριά, από εκεί δηλαδή, από τα σημεία από τα οποία ζει η Ελλάδα και δει πρωτίστως η Αθήνα. Η εικόνα η οποία παρουσιάζεται είναι τραγική. Αν πάτε στην περιοχή εκεί, του Κιλικής, του Άνω Αποστόλους, το Μαυρονέρι και ούτω καθεξής, θα διαπιστώσετε
ότι υπάρχει ένας τεράστιος ατέλειωτος κάμπος όπου τώρα οι άνθρωποι θερίσανε μέσα στον Ιούνιο τα στάρια τους. Τα ανύπαρκτα στάρια τους όμως, διότι δεν είχε βρέξει. Περίεργος πως, ενώ εδώ έβρεξε πάρα πολύ, εκεί δεν έβρεξε, τα στάρια δεν γίνανε και οι άνθρωποι εγκαταστράφησαν. Επειδή όμως το θέμα δεν είναι το στάρι, αλλά το θέμα είναι η σόγια και θέλω να βγάλω στη φόρα τα άπλυτα αυτού του υπαρθυμούν ένα κέντρο προδοσίας της χώρας που είναι το Υπουργείο Γεωργίας. Και κατηγορώ όλους τους υπουργούς γεωργίας ότι έχουν ξεκάθαρα προδώσει τον τόπο ή εάν δεν τον έχουν προδώσει συνειδητά, τότε δεν ξέρω τι τους γίνεται από Υπουργείο Γεωργίας, διότι θα έπρεπε να έχουν ασχοληθεί με αυτές τις λεπτομέρειες, μια σειρά εκ των οποίων θα αναφέρω σήμερα, όπου ο τόπος θα είχε μια τελείως διαφορετική μοίρα. Για να αντιληφθείτε, κυρίες και κύριοι, πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα της σόγιας, για πολλωστή φορά θα έλεγα, θα πω ότι η κοινή αγορά έχει ανάγκη από περίπου 36 εκατομμύρια τόνου σόγια το χρόνο και δεν παράγει ούτε το 0,7 αυτών των αναγκών. Το πόσο σημαντικό είναι αυτό για κάποιον που δεν έχει υπόψη του τέτοιους αριθμούς είναι ότι όσο συνάλλαγμα η Γαλλία κερδίζει ή εισάγει, αν θέλετε, από Ρενό, Πεζό και Σιτροέ τις εξαγωγές αυτών των τριών μεγάλων αυτοκίνητων βιομηχανιών της Γαλλίας, δεν τη φτάνει τη Γαλλία κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα για να αγοράζει σόγια πρωτίστως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να διατηρήσει την κτηνοτροφία της. 10 έως 20% λοιπόν πιο πολλά χρήματα συνάλλαγμα χρειάζεται η Γαλλία για να εισάγει σόγια από αυτό που κερδίζει από τις εξαγωγές των τριών μεγάλων αυτών αυτοκίνητων βιομηχανιών. Εδώ θα κατηγορήσω και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εάν κάποιος μπορεί να στα πει, κύριε πρέσβη, σας κατηγορώ εσάς τους Αμερικανούς για υποκρισία, είστε υποκριτέ. Πολλοί μου είπανε να μην το πω αυτό, να μην τα βάλω με την Αμερική, όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Υποτίθεται ότι η Αμερική είναι ένας γίγαντας, ο οποίος δεν έχει ανάγκη και ο οποίος υποτίθεται ότι βοηθάει και ταΐζει πρωτίστως τους πεινώντας λαούς του κόσμου. Πόσο μάλλον θα έπρεπε η Ηνωμένη Πολιτεία της Αμερικής, το σύμμαχό της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε αυτά τα οποία ανακοίνωσαν για την 25η Μαρτίου ότι ο Τζέφερσον είχε μελετήσει τους Έλληνες και τα λοιπά και τα λοιπά και ότι τα πάντα εκ της Ελλάδας προέρχονται και χίλια δυο και τόσα οφείλει η Αμερική, η Ηνωμένη Πολιτεία δηλαδή στην Ελλάδα. Αυτή η χώρα λοιπόν πρωτίστως έπρεπε να βοηθήσει την Ελλάδα, μια και το κλίμα είναι κατάλληλο, να καλλιεργήσει και να μπορέσει να γίνει όχι μόνο αυτάρκης εις τις ανάγκες σόγιας που έχει η πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι, θέλουμε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για να εισάγουμε σόγια για τις κτηνοτροφικές μας ανάγκες, χώρια για τις ανθρώπινες ανάγκες, άμεσα και έμεσα. Όσοι δεν γνωρίζετε, πρέπει να ξέρετε, σας παρακαλώ, ότι στην καλλιέργεια του σίτου, παραδείγματος χάρη, είναι επιδοτούμενο το σιτάρι, διότι δεν βγαίνει ο παραγωγός με μόνη την καλλιέργεια και την ίσπραξη που κάνει από 250 κιλά σιτάρι. 300 το στρέμμα αυτό είναι. Φέτος θα πάρουν 80 με 100 κιλά το στρέμμα, εκεί τουλάχιστον στην περιοχή επάνω. Τα έξοδα είναι περί τις 20.000, τα έσοδα είναι περί τις 10-12. Υπάρχει μια ζημιά της τάξεως των συν πλην 7-8-10, ανάλογα την περίοδο, δεν είναι σταθερά αυτά. Και επιδοτείται το στάρι και είμαστε αυτάρκης στάρι, τρώμε ελληνικό ψωμί. Θυμόσαστε τον Ελευθέριο Βεντζέλο που έχω ξαναφέρει. Η πατρίς μας έχει την δυνατότητα, λόγω κλιματολογικών συνθήκων, αμέσως μετά το στάρι, και θα δείτε γιατί είναι αυτή η σοβαρότατη κατηγορία που κάνω κατά των Υπουργών Γεωργίας, όποιον πέρασαν, αλλά πρωτίστως και του σημερινού. Μετά το στάρι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το κλίμα προσφέρεται, είναι άριστο να οργώσουμε αμέσως τα χωράφια, να σπείρουμε τη σόγια,
διότι η σόγια θέλει έχει ένα μυστικό. Θέλει θερμοκρασία εδάφους κατά τη σφορά άνω των 20 βαθμών. Αυτό συμβαίνει εδώ, από τα σαρχάς Μαΐου. Ενώ στην κεντρική Ευρώπη αυτό σημαίνει προς τον Αύγουστο και μέχρι να γυρίσει ο βιολογικός κύκλος των 3 με 4 μήνες που θέλει για να γίνει ο καρπός και να οριμάσει, έρχεται το κρύο και έτσι η σόγια δεν γίνεται. Όσοι ενθυμίστε, τα έχω ξαναφέρει αυτά, ότι ο Αϊνστάιν προσπαθούσε με επιτελείο Γερμανών μεγάλων επιστημόνων στο Γεωπονικό Ινστιτούτο του Βελγίου, διότι από εκεί περνάει το Gulf Stream και είναι πιο ήπιο το κλίμα του Βελγίου, να κάνουν προσπάθειες αλλαγής της γενετικής της σόγιας για να μπορέσει να φυτρώσει και να καρποφορήσει πρωτίστως, διότι να θα φυτρώσει φυτρώνει, αλλά δεν καρποφορεί, ή στις αχανείς εκτάσεις της προσίας για να έχουν οι Γερμανοί τις απαιτούμενες πρωτεΐνες, δηλαδή το κρέας, το φυτικό, διότι οι πρωτεΐνες, τα αμινοξέα δεν μας ενδιαφέρουν που προέρχονται, είτε από κρέας είναι, είτε από ψάρι είναι, είτε από σόγια είναι, είτε από φασόλια είναι, είτε από τυρί, από αυγό, δεν μας ενδιαφέρει, πρωτεΐνες να είναι από αυτές που έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι, αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε το μυϊκό μας σύστημα. Αμέσως λοιπόν μετά τα στάρια μπορούσαμε να οργώσουμε, να σπείρουμε, αλλά πρωτίστως, κυρίες και κύριοι, τι να κάνουμε, να ποτίσουμε. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το έγκλημα το οποίο διαπράττει αυτός ο τόπος, πράγματα τα οποία είναι βέβαια άγνωστα. Για να μπορέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας να ποτίσεις, πρέπει να έχεις νερό. Και για να έχεις νερό ή πρέπει να υπάρχουν κανάλια και ποτάμια όπου θα μπορέσει ο Γεωργός να αντλήσει το νερό και να ποτίσει, ή θα πρέπει κάποιος να κάνει γιώτρηση. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, έναν γεωργό ο οποίος έχει έναν κλήρο της τάξης των 10, 20, 30, 40, άντε 50 στρέμματα, άντε 100 στρέμματα, είναι μεγάλο θέμα, ξερικά, για να κάνει μια γεώτρηση της τάξης συνήθως των 100, 150, 200 και περισσότερων μέτρων καμιά φορά, για να βγάλει νερό, θέλει μερικά εκατομμύρια. Ερώτημα πρώτον, πού να τα βρει. Αλλά ερώτημα δεύτερον, διότι αυτό ταξιδεύει το πρακτορείο της Αρβίλας, είναι ότι αν ο γεωργός καταφέρει, δανειστεί, κάνει μπήξη δείξη και κάνει τη γεώτρηση, τότε πρέπει να έρθει και η ΔΕΗ να φέρει το ρεύμα, ώστε ο γεωργός να μπορέσει να βάλει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, αντλίες κτλ. Και δια του ρεύματος να ποτίσει για να φυτρώσει η σόγια. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν 11 ολόκληρα χρόνια μέχρι η κυρία ΔΕΗ, η δημοσία επιχείρηση πετρελαίου, αυτά είναι τα εγκλήματα του κύριου Καραμαλή και των λοιπών κυρίων, να τους πάει το ρεύμα. Διότι όπως υπήρχε ένας νόμος ο οποίος ποτέ δεν τηρείται, ότι όταν υπάρχουν ζώα, δηλαδή υπάρχει κτηνοτροφική εγκατάσταση, σε 6 μήνες μέσα η ΔΕΗ πρέπει να φέρει το ρεύμα, αυτό το αντιμετώπισα εγώ προσωπικώς, άλλο τόσο, αλλά σε τελείως διαφορετική διαδικασία και αναλύω τώρα πώς, αυτό το κράτος έπρεπε τον γεωργό, τον άνθρωπο ο οποίος συνήθως δεν είναι εγγράμματος σε μεγάλο βαθμό, μερικές τάξεις του δημοτικού, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γνωρίζει αυτές τις λεπτομέρειες, να του παρέξει τις απαιτούμενες δυνατότητες, να του δώσει δηλαδή το νερό και τη δυνατότητα να ποτίσει, και τότε να του ζητάει ευθύνες. Να του πει: κύριε Γεωργέ, θέρισες τα στάρια σου, μάζεψες δεν μάζεψες 50, 100, 200, 300 το πολύ κιλά στάρι, αλλά άκουσε, κύριε Γεωργέ, η πατρίδα έχει ανάγκη αυτή τη γη. Προσέξτε, κύριε Γεωργέ, μισός Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και πιθανώς και μισός Νοέμβριος, 6 μήνες περίπου της μεγαλύτερας φωτοσυνθετικής ικανότητας που έχει ο τόπος, με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και θερμοκρασία, διότι πάντοτε χρειάζεται ο συνδυασμός φωτός και θερμοκρασίας, την άνοιξη λέει ανθίζουν τα δέντρα, γιατί, διότι είναι και το φως, αλλά πρωτίστως ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σε αυτούς λοιπόν τους 5 κατελάχιστον έως και 6 μήνες, όπου αν βάλετε το χέρι σας και το ποτίσετε μπορεί και να φυτρώσει, η γη γίνεται νταμάρι, και όταν αρχίσουν το Νοέμβριο τα πρωτοβρόχια, λένε οι γεωργοί, α, έβρεξε, πάμε να οργώσουμε, να ξανασπείρουμε το στάρι.
Αυτό το έγκλημα, κύριε Τζουμάκα, κύριε Σιμίτη, και όλοι εσείς, για να μην αναφέρω τώρα, είναι η απόδειξη ότι ενώ επιδοτείτε το στάρι, διότι αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό στον κόσμο, το ψωμί ψωμάκι, εκεί που έπρεπε πρωτίστως να επιδοτείτε είναι στη σόγια. Διότι το συναλλαγματικό όφελος πλέον αυτής της διαδικασίας, πρωτίστως δε στις κτηνοτροφικές ποικιλίες, είναι πολύ μεγάλο το θέμα για να προλάβω σήμερα να το ολοκληρώσω, αυτές οι δυνατότητες του τόπου υπάρχουν ακριβώς μετά το στάρι. Τι γίνεται λοιπόν? Όταν τελικώς κάποια στιγμή αυτό το θέμα της σόγιας άρχισε να γίνεται πάρα πολύ γνωστό, άρχισαν τη διαδικασία καλλιεργίας της σόγιας. Ορισμένοι οίκοι οι οποίοι εμπορεύονται σπόρους φέρανε, δεν ξέρω αν φέρανε τους καταλλήλους, δεν είμαι εις θέση να το κρίνω αυτό, και αν οι κύριοι υποκριτέ Αμερικανοί στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο, όπως θα έλεγε κάποτε στο διευθυντή της Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, κάνω παρένθεση εδώ, ήρθατε λέω από τη Σμύρνη μετά την καταστροφή και κάνατε τη Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Πού είναι η σόγια? Από το 20 μέχρι το 2000 έχουν περάσει 80 χρόνια. Καλλιεργείται το 52% της παγκοσμίου παραγωγής στις ΗΠΑ, κύριοι Αμερικανοί, και άλλο ένα περίπου 27-28 στη Βραζιλία και στην Αργεντινή αμερικανικά συμφέροντα. Έχετε στα χέρια σας, ελέγχετε το 80% της παγκοσμίου παραγωγής σόγιας. Εάν ήσασταν ειλικρινείς, εάν πράγματι θεωρείτε τους Έλληνες συμμάχους, αφού το κλίμα προσφέρετε, τι κάνατε για να διαδώσετε την καλλιέργεια της σόγιας στην Ελλάδα? Εσείς τίποτα. Αλλά δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, εσείς κύριοι υπουργοί της Γεωργίας και όλο το ελληνικό κουβέρνο, δεν ξέρετε πόσα εκατομμύρια δολάρια δίνουμε κάθε χρόνο για τη σόγια? Αλλά πρωτίστως ότι παρακαλυτά η κοινή αγορά θα αγόραζε πλέον τη σόγια και τα προϊόντα εξ αυτής, διότι εμείς θα την είχαμε, ενώ εκείνοι και να θέλουν δεν μπορούν να την έχουν. Κάντε λοιπόν τις γεωτρήσεις, κύριε Τζουμάκα, και να αφήσετε το κοροϊδιλίκι και τις αρλούμπες αυτές εις βάρος του κόσμου. Δώστε το νερό εις τον Γεωργό, εξηγήστε στον Έλληνα πολίτη τι είναι αυτό το τεράστιο θέμα, και αν υπολογίσουμε ότι κατελάχιστον, μα κατελάχιστον, 10 εκατομμύρια στρέμματα θα μπορούσαν να μπουν σε σόγια, που μπορούν κάλλιστα να μπουν, αυτό σημαίνει... Δεν ζήτησα τηλέφωνο ακόμα, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Συγγνώμη, κύριε Σοφινόπουλε, αλλά έχει βγει το τηλέφωνο πάνω στο κατράν και δεν ξέραμε εμείς, να σας παίρναμε αργότερα, αλλά ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον τα θέματά σας. Δεν είχα υπόψη μου να σας διακόψω, αλλά δυστυχώς. Με συγχωρείτε, αγαπητέ, να το ολοκληρώσω και αμέσως. Βεβαίως, δεν με πειράζει. Είμαι τώρα, μια και πήρατε, πέστε μου. Κύριε Σοφινόπουλε, δεν με πειράζει, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί με ενδιαφέρει και εμένα. Ναι, σας περιμένω στο τηλέφωνο, περιμένω. Δεν έχω. Λοιπόν. Ως εκ τούτου, εκεί στο Κιλκί συγκεκριμένα είναι το νερό κάτω από τα πόδια του κόσμου. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να κάνει τις γεωτρήσεις. Δώστε τον κόσμο το νερό και τη δυνατότητα να ποτίσει. Και όταν άρχισε η καλλιέργεια της σόγιας, τι κάνατε? Τι έγινε δηλαδή, κυρίες και κύριοι? Εξωφρενικά πράγματα, στρατηγική ολόκληρη. Ρίξαν τις τιμές της σόγιας, τις φτάσανε κάτω από την τιμή του καλαμποκιού. Απογοητεύσανε τον Γεωργό, διότι δεν έβγαινε εις την διαδικασία, και μέσα σε ελάχιστα χρόνια σταμάτησε η οποιαδήποτε προσπάθεια για να μεγαλώσει, να φουντώσει η καλλιέργεια της σόγιας στην Ελλάδα. Προσωπικώς εγώ, κύριε Τζουμάκα, πήρα πάνω από 40 τηλέφωνα στη Θεσσαλονίκη και έψαχνα επί δύο ημέρες να βρω έστω και ένα συνεταιρισμό, να βρω έναν οίκο, έναν αντιπρόσωπο που να έχει σπόρους σόγιας για να καλλιεργήσουμε. Το πεθάνατε το θέμα, και τώρα, κυρίες και κύριοι, η σόγια χωρίς το λάδι έχει πάει στις 120 δραχμές, όταν το καλαμπόκι είχε τότε 50 και η σόγια είχε φτάσει στις 40 και 45.
Έχετε υποχρέωση, κύριε, να στηρίξετε τον Γιώργο επιδοτώντας τη σόγια, διότι εν συνεχεία και το άχυρο της σόγιας είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αξιόλογη ζωοτροφή για τα μερικαστικά που τόσο έχουμε ανάγκη. Και σας λέω, κυρίες και κύριοι, ένα απλό νούμερο, ότι οι κτηνοτροφικές ποικιλίες της σόγιας σε χορτονομή, δηλαδή μετά την άνθηση αμέσως κόψιμο μπάλα όπως είναι το τριφύλι, είναι 23 με 24% πρωτεΐνες, 8% άμυλο και 4% λιπαρά ολόκληρο το φυτό και πάνω από 1,5 έως 2 τόνους στο στρέμμα, όταν το τριφύλι είναι 17% πρωτεΐνες, 6 άμυλο και σχεδόν καθόλου λιπαρά. Έχουμε δηλαδή σχεδόν 50% ανωτέρα βιολογική αξία και πάνω από 50% επίσης απόδοση αναστρέμα. Οι πράξεις οι οποίες μπορούν να γίνουν και το όφελος της πατρίδος είναι, κυρίες και κύριοι, ανυπολόγιστο. Γιατί τώρα? Διότι η σόγια καλλιεργείται πρωτίστως τη βοηθεία ενός αζωτοβακτηρίου, το οποίο ζει στο ριζικό της σύστημα και φωτοσυνθέτει απευθείας δια του αζότου της ατμοσφαίρας τη βοηθεία της ηλιακής ενεργίας και των αζωτοβακτηρίων τα οποία ζουν στο ριζικό της σύστημα, τις πρωτεΐνες, και τον επόμενο χρόνο το χωράφι αυτό είναι γεμάτο φυσικό λίπασμα. Άρα μπορεί να έχουμε και τι? Βιολογικά προϊόντα, βιολογικό στάρι, βιολογικό ψωμί, και να πνίξουμε με τέτοια βιολογικά προϊόντα την κοινή αγορά που δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί, διότι τέτοιες δυνατότητες κλιματολογικές δεν έχει. Αυτό είναι το έγκλημα το οποίο διαπράτεται, κύριε, και δίνοντας όλο και όλο νερό στο Γιώργο να ποτίσει. Παρακαλώ, αγαπητέ. Μάλιστα, κύριε. Πολύ ενδιαφέροντα, κύριε Σοφιανόπουλε, αλλά δυστυχώς αυτά τα οποία λέτε φαίνεται ότι ανήκουν μόνο σε χώρα των ονείρων και εμείς δεν είμαστε. Κύριε Σοφιανόπουλε, για το πρώτο θέμα το οποίο είχατε μιλήσει, μίλησε σήμερα στην εκπομπή σας, δημοσιεύτηκε το εξής, ότι τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφεί και αναφέρεται ότι συμφωνεί ο δανειοδοτούμενος με το γεγονός των πανωτοκίων, δηλαδή των, ναι, ναι, των τόγκων υπερημερίες και τα λοιπά. Τι γίνεται εκεί πέρα, υπάρχει καταστρατήγηση του νόμου? Σαφώς είναι αντισυσταματικό, και αυτό το λέει ο Γαζής και αυτό, διότι από τη στιγμή που το κράτος σε υποχρεώνει υποχρεωτικώς να πας σε μια ελληνική τράπεζα, μάλιστα, και δεν σου επιτρέπει την ελευθερία οικονομία ως εκ του συντάγματος προβλέπεται, και εν συνεχεία σε εξαναγκάζει, διότι ο πνιγμένος λέει από τα μαλλιά πιάνεται, να μπαίνει στη διαδικασία αυτή του ανατοκισμού, ένας βιοτέχνης, ένας οποιοδήποτε, ό,τι και αν του πει η τράπεζα εκείνη την ώρα, ό,τι και αν το ζητήσει το υπογράφει, προκειμένου να πάρει τα λεφτά να κάνει τη δουλειά του. Yes. Δηλαδή είναι ένας εκβιασμός ο οποίος γίνεται τη στιγμή που έχεις την ανάγκη. Μάλιστα. Και αυτό είναι το απαράδεκτον και ηθικώς απαράδεκτον, και πρωτίστως προσκούει στον νόμο των καλών ηθών και της καλής πίστεως, των χριστών ηθών και της καλής πίστεως του εμπορίου. Μάλιστα. Από εδώ δεν μπορεί λοιπόν, αυτό είναι χριστά ήθη και καλή πίστη, όταν με εξαναγκάζεις εκ της ανάγκης την οποία έχω να αποδεχθώ όρους δυσβάστακτους που καμία επιχειρησιακή ικανότητα δεν έχει να τους ικανοποιήσει. Καλά να πάει καλά, και άμα δεν πάει καλά δηλαδή είναι... Με άλλα λόγια, το να δανειοδοτείτε κάποιο σήμερα από μια τράπεζα είναι σαν να σκηνοβατεί χωρίς δίχτυ, κύριε. Α, βέβαια, είναι αυτοκτονία. Μα... Βεβαίως αναγκάστηκε η Τράπεζα της Ελλάδας πρέπει να βγάλει τώρα τον Αύγουστο πέρυσι του 1996. Την νοή και τα λοιπά και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Αλλά αυτό ακόμα αργεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοφιά. Παρακαλώ, αγαπητέ, παρακαλώ. Σωστό ήταν το ερώτημα, έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό επίσης προβλέπεται στη γνωμοδότηση του Γαζή, που λέει ότι είναι απαράδεικτη αυτή η απόφαση 289, διότι πρωτίστως εν συνεχεία υπάρχουν εξοντοτικοί όροι των τραπεζών προς τους δανειοδοτουμένους δια της διαδικασίας την οποία επιβάλλουν πληστηριασμούς πράγματα, και λένε κάθε φορά πόσοι δεν γίνονταν, και λέει η τράπεζα, δώσε μου τόσο όσο να βάλω τον πληστηριασμό, δηλαδή εκβιαστικά πράγματα τα οποία δεν μπορεί ένα κράτος να μεταβάλλεται σε γκάνγκστερ ηλίκη, όπως πάνε οι γκάνγκστερ και πουλάνε δίθεν προστασία και παίρνουν τα λεφτά από τον κόσμο. Αν υπάρχουν άλλες γραμμές, να περάσουν, παρακαλώ. Σε αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την υπόθεση της σόγιας, μπορεί ο τόπος μας, αυτός ο ευλογημένος τόπος από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων, να δώσει τη δυνατότητα να φουντώσει η λεγόμενη επαρχία, που εγώ τη λέω η υπόλοιπος Ελλάδα, η επαρχία θα έλεγα είναι η Αθήνα και η υπόλοιπος Ελλάδα είναι η σωστή Ελλάδα,
για να μπορέσουμε να γίνουμε τι, αυτάρκεις πρωτίστως σε αυτό το τεράστιο θέμα που λέγεται διατροφή. Σήμερα η πατρίδα μας εκβιάζεται, σήμερα η πατρίδα μας δεν έχει τη δυνατότητα να ταΐσει τον ελληνικό λαό, και ένας από τους δρόμους, θα μπορούσε να πει κανένας, που θα μπορούσαμε να ανεξατατοποιηθούμε από την, θέλετε, εκβιαστική αυτή πολιτική πρωτίστως της κοινής αγοράς, που λέει ή κάνεις ό,τι σου λέω ή δεν έχει φαγητό, ξεκάθαρα έτσι είναι τα πράγματα. 3 δισεκατομμύρια δολάρια για κρέας, γάλα, τυρί για να ζήσουμε. Ένας από τους δρόμους τους, όχι πολλούς, αλλά ένας από τους εύκολους δρόμους, και τότε θα αντιστραφούν οι όροι, διότι τότε η κοινή αγορά θα έχει ανάγκη την Ελλάδα. Τότε εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τους λέμε κούκου σόγια, και αυτοί τη θέλουν ως ανκόριν οφθαλμού. Είναι, αν θέλετε, πολύ σοβαρότερο και πολύ στρατηγικότερο το προϊόν σόγια από ό,τι είναι το πετρέλαιο. Βέβαια, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μπούμε στην διαδικασία των λεπτομεριών αυτής της υποθέσεως, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Μπορώ να σας πω, παραδείγματος χάρη, ότι ένας θείος μου, τότε που έκανα τα πρώτα βήματα και τις πρώτες, ας πούμε έτσι, πρόχειρες διερευνήσεις περί το θέμα, μου είχε γράψει ότι ούτε στα γραφεία δεν τον βάζουν μέσα στην Αμερική στα θέματα της σόγιας. Η ανωτάτη γεωπονική σχολή και γενικώς η υψηλή επιστήμη της Ελλάδος, εντός παρενθέσεως, διότι μόνο υψηλή επιστήμη δεν έχουμε στην Ελλάδα, παρά εξαιρέσει εξαιρέσεων, είναι να φτιάξουμε την υποδομή εκείνη, η οποία θα μας δώσει την δυνατότητα, τι να κάνουμε, να έχουμε εμείς την επιστημονική γνώση παραγωγής των σπόρων αυτού και πολλών άλλων προϊόντων, την σπόρο παραγωγή, δηλαδή εκείνα τα υβρίδια που δίνουν το καλό αποτέλεσμα, διότι μόνον έτσι θα μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και να μην εξαρτώμεθα από τους εκβιασμούς των ξένων, οι οποίοι δεν λέγονται φανερά, αλλά γίνονται. Όταν ο άλλος λέει ότι δεν έχω να σου δώσω, δεν λέει δεν σου δίνω, δεν έχω να σου δώσω. Στην ελληνοτουρκική κρίση του 1964, που υπηρετούσα και εγώ τη θητεία μου σαν αρχιπρογωγός πυροβολικού και ήμασταν επάνω στην Κομωτινή, είχε μεταφερθεί εκεί πέρα και η 24η μοναρχία κτλ. Η διαταγή έλεγε ότι τα άρματα μεταφοράς προσωπικού, τα περιβόητα 111, να μην κινούνται πλέον, διότι εκείνο ένα βασικό ανταλλακτικό διαταφθέντα και αμφίβια να μπορεί να περάσουν ποτάμι κτλ. Δεν είχαν οι Αμερικανοί να μας δώσουν, και ως εκ τούτου, εάν τα χρησιμοποιούσαμε σε ασκήσεις και γινόταν κάποιο πατατράκ με την Τουρκία, δεν είχαμε ανταλλακτικά και σταματούσε η εκπαίδευση, και όταν σταματάει η εκπαίδευση, τα επακόλουθα είναι εύκολο να τα καταλάβει. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι εκβιαζόμεθα, κυρίες και κύριοι, στο βασικότερο πράγμα όλων, την διατροφή. Και από τη στιγμή που η πατρίδα μας δεν είναι εις θέση σε αυτό το μέγεθος, που τόσες φορές τα έχουμε πει, 1/4 μεγαλύτερο Δανίας, Ολλανδίας και Βελγίου, με αυτές τις άρετες κλιματολογικές συνθήκες, με πάνω από 8-9 εκατομμύρια στρέμματα μόνο που καλλιεργούμε σε στάρι, αν λάβετε υπόψη σας ότι το Βέλγιο ολόκληρο είναι 28 εκατομμύρια στρέμματα, 3-9-27, δηλαδή το 1/3 του Βελγίου, κυρίες και κύριοι, σε έκταση η Ελλάδα καλλιεργεί σε στάρι. Αυτές οι πληροφορίες είναι οι απαραίτητες, σαν προϋπόθεση θα έλεγα, για να μπορέσει ο Έλλην πολίτης να ολοκληρώσει μια εικόνα στο κεφάλι του, ποια είναι η πολιτική η οποία ασκείται από την υπεύθυνο κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, και ποια θα έπρεπε να είναι η πολιτική η οποία ασκείται από την υπεύθυνο κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Δυστυχώς, όσο και αν έψαξα, όσο και αν προσπάθησα, όσο και αν προσεπάθησα στο σύνολό του να βρω δικαιολογίες και, αν θέλετε, επιχειρήματα να πείσω τον εαυτό μου ότι όλα αυτά γίνονται κατά λάθος και εκ λάθος και εξ αγνίας και δεν βρήκα.
διότι η Φερρυππίνη στο θέμα της Όγιας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το 1971 προσωπικώς έφερα τη σόγια από την Αμερική. Ξοδέψαμε τότε σαν εταιρεία Χροπή 4,5 εκατομμύρια δραχμές, τότε 4,5 εκατομμύρια, κάντε τις πράξεις να δείτε πόσα είναι σήμερα. Καλλιεργήσαμε τη σόγια σε Κοπαίδα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη με άριστα αποτελέσματα. Θα θυμηθώ μια φορά, κύριε κύριοι, να φέρω φωτογραφίες εδώ να αποδείξω αυτά τα οποία λέω. Και βγήκε τότε ο υπουργός, ο τότε γεωργίας της Νέας Δημοκρατίας, ο Σταμάτης, και έλεγε δεν έχει δίκιο η Χροπή και ο Σοφιανόπουλος που φωνάζουν να καλλιεργήσουμε σόγια, διότι ποια καλλιέργεια θα χαλάσουμε να βάλουμε τη σόγια. Και εν συνεχεία έκανα επίσης προσπάθειες στο τότε διοικητή της Αγροτικής Τραπέζης, τον καθηγητή εντός παρεθέσεως κύριον Πεπελάση, εξ Αμερικής ορμόμενο, που υποτίθεται εγνώριζε αυτό το τεράστιο θέμα, αλλά και αυτός το ετορπίλησε ξεκάθαρα, κύριε Αδαμάντη, αν με ακούς, όπως τα λέω είναι. Τα ίδια κάναμε και με τον τότε Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Μπούτο, αλλά και εσύ, κύριε Μπούτο, ετορπίλησε το θέμα της όγιας, πάρα πολύ ξεκάθαρα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε και κύριοι, ότι όταν μου εδόθη ευκαιρία κάποτε και μίλησα με τον Καραμαλή, όταν και εγώ ενόμιζα ακόμα τότε ότι πράγματι είναι οι λύσεις, αργά και εγώ κατάλαβα, αλλά αργά, την επομένη που ο Ιωαννίδης έκανε ό,τι έκανε, ήμουν στο Παρίσι με τον Καραμαλή και όταν μου ζήτησε να του πω για κάποιο μεγάλο θέμα, του είπα σόγια, κύριε πρόεδρε, μου λέει Σοφιανόπουλη, τι είναι αυτό, του λέω δώστε μου μισή ώρα να σας εξηγήσω. Και όταν κατέβαινα τη σκαλίτσα εκεί που είχε ένα διπλό εκεί στο Παρίσι, ένα σαλονάκι είχε πάνω σε μια μικρή σκάλα που ανέβαινε, όπως κατέβαινε, μπιέσαι από τον νόμο και μου λέει Σοφιανόπουλε, αν δώσει ο Θεός και ξαναγυρίσω στην Ελλάδα, θα έρθεις για αυτό το θέμα να με βρεις. Βέβαια, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τότε ήταν ειλικρινής ο Καραμαλής, πράγματι το πίστευε, μου έλεγε τότε εγώ ότι δεν επανέρχομαι, δεν πίστευε ποτέ ότι θα επανέλθει πάλι, έλεγε ότι τον έχουν ξεγράψει οι πάντες και τα πάντα, αλλά εν συνεχεία ότι τον έφερε το αεροπλάνο του Ζισκάρ Ντεστέν, τον έφερε υπό προϋποθέσεις εδώ. Και δυστυχώς ο Καραμαλής ενέδωσε. Ή κάνεις αυτό ή δεν επανέρχεσαι. Κύριε Καραμαλή, δεν έπρεπε να επανέλθεις. Δεν έπρεπε να επανέλθεις, διότι επανήλθες και εκείνα τα ή ήταν όλα εις βάρος της Ελλάδος. Και κύριε Γιάννη Μαρίνο, σου έκανα μια απάντηση σε αυτό το δημοσίευμα του οικονομικού ταχυδρόμου, όπου ό,τι λες, προλογίσες ή προσφωνήσες τον Καραμαλή σε αυτή την εκδήλωση, ήταν όλα ψέματα. Λοιπόν, το λέω και από τηλεοράσεως, σου στέλνω και την επιστολή, απαντώ σε όλα σου τα σημεία, δυστυχώς δεν είπες μία αλήθεια. Στο θέμα λοιπόν αυτό, κυρίες και κύριοι, που λέγεται σόγια, η πατρίδα μας έχει έναν δρόμο, μία οδό, εκμεταλλευομένη αυτό το απίθανο κλίμα που έχουμε για το θέμα της σόγιας, και την φωτοσυνθετική ικανότητα στο σύνολό της με την προϋπόθεση του νερού να φτιάξουμε θαύματα. 10 εκατομμύρια στρέμματα και μόνον, με 300 άστε που πιάσαμε και μέχρι και 500 κιλά έχουμε ξεπεράσει τους Αμερικανούς σε απόδοση σόγιας, επιδοτούμενα και βοηθούμενα όλα αυτά τα στοιχεία προς τον Έλληνα γεωργό, που εν συνεχεία αυτό είναι και η βάση της κτηνοτροφίας, θα καταστήσει τη χώρα ανεξάρτητη στην υπαρθυμονένα εκβιαστική πολιτική την οποία υφιστάμεθα στο θέμα του φαγητού. Και αφού εκόρασαν τον πόθον της πείνας και της δίψας, εκάθισαν να στρατηγεύσουν διάτα της επομένης. Ηλιάδα Όμηρος, λέει ο Αγαμέμνων, να φάμε και να πιούμε και ο πόλεμος μετά. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει να φάει και να πιει και ως εκ τούτου ο εκβιασμός θα συνεχίζεται. Λυπούμε που το λέω, είναι και οι Τούρκοι, είναι και τα Ίμια, είναι και τα αεροπλάνα, είναι όλα αυτά, αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι η πατρίδα μας δεν μπορεί να ταΐσει τον ελληνικό λαό, και αυτό είναι μεθοδευμένο και τηρείται με ευλαβική, αν θέλετε, προσοχή από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, μήπως και ξεφύγει ο Έλληνας και μπορέσει και φάει ελληνικό φαγητό και όχι εισαγόμενο. Παρά ένα, κυρίες και κύριοι,
Λυπούμε, δεν ξέρω τι έγιναν με τα τηλέφωνα, κάποια εμπλοκή, δεν ξέρω αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν, κάτι δεν πάει καλά. Ως εκ τούτου, εάν υπάρχουν τηλέφωνα και θέλετε κάτι να ρωτήσετε για το θέμα της Όγειος, κυρίες και κύριοι, την επόμενη φορά που θα δουλεύουν τα τηλέφωνα, να το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα σας.